τάφη λύς έχει ζωή ένα χρόνο. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, διονγκώθηκε, δεν ισχυρίζω ότι παλιότερα ήταν καλύτερα, διονγκώθηκε όμως τα τελευταία χρόνια, ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός μας και πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες του σχεδιασμού τώρα του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας? Θα αναφερθώ σε 7 σημεία. Ο κύριος Γραφάκος θα εξειδικεύσει στη συνέχεια. Εγώ σε τίτλους αναφέρω. 1. Επικαιροποίηση του εθνικού σχεδιασμού με στόχους εφικτούς, μετρήσιμους σε προοπτική τετραετίας. Γιατί θέλουμε να κρυθούμε με βάση αυτά που λέμε στο τέλος της τετραετίας. 2. Εφαρμογή του καφέ κάδου σε όλη τη χώρα μέχρι το τέλος της τετραετίας και τα οργανικά απόβλητα. 3. Επέκταση των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τα Γιάννενα, οι Σέρες και η Ήπειρος, εμείς πιστεύουμε ότι μας δείχνουν το δρόμο. Τα Γιάννενα και η Ήπειρος είναι το ίδιο πράγμα, συγγνώμη. Ήθελα να πω και η Δυτική Μακεδονία. Η ενίσχυση της ανακύκλωσης από το 20% σήμερα στο 18,9% εν πάση περιπτώσει, στο 30% σε 4 χρόνια. Ολοκληρωμένο σχέδιο για την επεξεργασία των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και χημικών αποβλήτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στις τουριστικές περιοχές, εκεί θα δείτε ότι προτάσουμε το ζήτημα αυτό, και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων από το ΕΣΠΑ. Νέος εθνικός σχεδιασμός. Ο εθνικός σχεδιασμός είναι ευθύνη του Υπουργείου μας. Ο υφιστάμενος εθνικός σχεδιασμός λύγει του χρόνου. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη επικαιροποίησης του χρόνου. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να είμαστε απόλυτα έτοιμοι με αυτό το χρονικό στόχο που υπάρχει. Ο τρέχον σχεδιασμός δεν είναι ρεαλιστικός. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μιλάει για το 2020 ποσοστά ταφής μόλις 26%, ενώ σήμερα είναι στο 80%. Άρα λοιπόν θα επικαιροποιήσουμε τον εθνικό σχεδιασμό και στη συνέχεια με βάση αυτόν θα επικαιροποιηθούν οι περιφερειακοί σχεδιασμοί, ώστε όλη η διαχείριση από εδώ και πέρα να αποκτήσει ένα θεσμικό πλαίσιο, αυτό που χρειάζεται, το οποίο όμως, και αυτό αν θέλετε είναι το πιο σημαντικό, θα είναι ορθολογικό. Ο ρεαλιστικός στόχος είναι να πάμε στα ποσοστά που θέλουμε. 50% ανάκτηση στην πηγή σε επίπεδο Δήμων, 30% ανάκτηση σε επίπεδο ΜΕΑ και 20% ταφή σε βάθος δεκαετίας.